Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας εξακολουθεί να βρίσκεται το αποτρόπαιο έγκλημα που διαπράχθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων στη Ξάνθη. Παρόλο που τα πάντα έχουν πάρει τον δρόμο τους και ο φαινόμενος ως δράστης βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κανένας δικηγόρος της Ξάνθης δεν δέχτηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του 27χρονου ως μια ένδειξη φόρου τιμής στην αδικοχαμένη ζωή και την οικογένειά της. Κανένας δικηγόρος από το Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης δεν δέχτηκε να αναλάβει τον δράστη. Και αυτόν θεωρώ ότι ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούσαμε σαν δικηγόροι, σαν πολίτες αυτού του τόπου, να δείξουμε προς την αδικοχαμένη κοπέλα και προς την οικογένειά της. Σε ό,τι αφορά στο νόμο για το αδίκημα του βιασμού, αυτός κρίνεται ιδιαίτερα καλός, αλλά η εφαρμογή του εξαρτάται πάντα από το θύμα, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου θύματα βιασμού είτε δεν προσφέρουν καν στη δικαιοσύνη για λόγους κοινωνικούς, είτε ανακαλούν τη μήνυση που έχουν υποβάλει, ώστε να αποφύγουν μια ενδεχόμενη κοινωνική κατακραυγή. Η νομοθεσία είναι πολύ καλή για το αδίκημα αυτό. Υπάρχει νόμος, εφαρμόζεται ο νόμος. Το θέμα όμως είναι, εδώ θα πρέπει να ξέρετε, ότι εξαρτάται και από το θύμα κάθε φορά. Εάν το θύμα ανακαλέσει, όπως έχει την ευχέρεια, για λόγους κοινωνικούς, την έγκληση την οποία υπέβαλε, την δίωξη την οποία πιθανόν ζήτησε να ασκηθεί κατά αυτού, δεν μπορεί να κάνει τότε και η δικαιοσύνη τίποτα. Πολλές φορές όμως, παρόλα αυτά, τα θύματα φοβούνται να εκφράσουν κάτι τέτοιο. Ακριβώς αυτό γίνεται, γιατί υπάρχει μετά η κοινωνική κατακραυγή. Και πολλές φορές τα θύματα αρνούνται να φέρουν την υπόθεση στο φως της δικαιοσύνης. Ωστόσο, το γεγονός ότι ανάμεσά μας κυκλοφορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος αναδεικνύει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, για την αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από την ίδια την κοινωνία. Θεωρώ πως το ότι είχαμε έναν τέτοιον άνθρωπο ανάμεσά μας, αυτό είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δηλαδή, θα πρέπει όχι μόνο το κράτος, η κρατική μεγάλη εξουσία, αλλά και η τοπική εξουσία να μεριμνήσει, ώστε τέτοια θέματα να μην έρχονται, να μην δημιουργούνται. Ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, δεν τον ξέραμε και δεν μπορούσε να προστατευθεί κάποια κοπέλα ή και άντρας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει το στρεβλό μυαλό κάποιου που έχει στο νου να κάνει τέτοιο έγκλημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει και η κοινωνία να λάβει κάποια μέτρα. Δεν θα πρέπει να είμαστε πλέον τόσο, και προσωπικά ο κάθε πολίτης, να είμαστε τόσο ανυποψίαστοι και ανέμελοι και να λαμβάνουμε κάποια μέτρα όταν κυκλοφορούμε, αλλά και προπάντων να γίνονται έλεγχοι και από τις αστυνομικές αρχές. Μία περιπολία αστυνομικών συνεχώς τις βραδινές ώρες, που συνήθως τέτοιες ώρες γίνονται αυτά τα αδικήματα, νομίζω ότι θα αποθάρρυνε πολλούς επίδοξους δράστες. Ευχή όλων βέβαια είναι το πρωτοφανές αυτό έγκλημα να είναι το πρώτο και το τελευταίο που συμβαίνει, και στο εξής να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε ποτέ ξανά με ένα τέτοιο θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο περισσότερη προσοχή και από εμάς τους ίδιους, αλλά και περισσότερες περιπολίες από την αστυνομία, μόνο κακό δεν θα κάνουν.